Έντιμη κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Κοινοτάρχες, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτικής Επιμερίας, κύριε Αντιπρόεδρε του ΨΕ, κυρίες και κύριοι Διευθυντές της Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Μέσης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρία Ανδριανή Χαραλάμπους, αγαπητά μέλη της οικογένειας του Μακαριστού Πατήρ Ευέλθων. Σας καλωσορίζουμε στο φιλολογικό μνημόσυνο που διοργανώνει το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Σώμα Εθελοντών Αμοχώστου με θέμα «Πατήρ Ευέλθων Χαρά Λάμπους και το εθελοντικό του έργο». Αρχή στο πρόγραμμά μας θα κάνει με σύντομο χαιρετισμό ο κύριος Κώστας Χατζαναστάσης, Πρόεδρος του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Αμοχώστου. Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμοχώστου, κύριε Βασίλειε, Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κυρινίας, κύριε Χρυσόστομε, έντιμη κύριε Βουλευτή, έντιμη κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε του Πανκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, σεβαστή οικογένεια του Μακαριστού Πατρός Ευέλθοντος, Προέδροι των ΣΚΕΦ της Περιφέρειας Αμοχώστου, κύριοι και κυρίες Διευθύντριες των Γυμνασίων, Λυκείων και Δημοτικών Σχολείων της περιοχής, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει το ΕΣΕ Αμοχώστου και το Σώμα Εθελοντών στη μνήμη του Μακαριστού Πατρός Ευέλθοντος Χαραλάμπους. Ένα φιλολογικό μνημόσυνο το οποίο χρωστούν και οφείλουν οι εθελοντές της επαρχίας μας στη μνήμη του ακούραστου εθελοντή, του φίλου, του ιερέα, του οικογενειάρχη, του εκπαιδευτικού, του ανθρώπου των πονεμένων και των ηλικιωμένων. Ο πατήρ Ευέλθοντας ήταν ένας απλός ιερέας που προσέφερε πάρα πολλά και μιλούσε πολύ λίγο για αυτά που έκαμε. Γράφοντας αυτά τα λίγα λόγια και ξεφεύγοντας από ένα απλό χαιρετισμό, προβληματίστηκα πάρα πολύ κατά πόσον μπορώ να μιλήσω λίγο περισσότερο για τον εθελοντήν ιερέα που προσέφερε τόσα πολλά σε όλους μας μέσα από διάφορους τομείς. Παίρνοντας δύναμη μέσα από τα δικά του λόγια και έργα, λέω ναι, αξίζει τον κόπο και επιβάλλεται να λεχθούν κάποια πράγματα μέσα από μια μεγάλη χρονική περίοδο συνεργασίας και φιλίας που είχαμε μέσα από το εθελοντικό κίνημα της επαρχίας μας. Είμαι σίγουρος ότι οι επόμενοι βασικοί εισηγητές θα διαφωτίσουν και θα εμβαθύνουν περισσότερο για το έργο και την προσφορά του Πατρός Ευέλθοντος. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να μιλήσω πολύ λίγο για την προσφορά του Πατρός Ευέλθοντος για ένα κομμάτι της εθελοντικής του προσφοράς μέσα από τη συνεργασία που είχαμε για προσφορά και στήριξη σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας τόσο στην επαρχία μας όσο και γενικότερα στην υπόλοιπη πατρίδα μας. Σε κάποια από τις συναντήσεις μας που είχαμε οργανώσει το ΕΣΕ Αμοχώστου, αποφασίσαμε μια επίσκεψη στα κατεχόμενα σχολεία. Εκεί ενημέρωσα τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για την επίσκεψη και ενημέρωσα επίσης μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιείται χωρίς κάμερες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό ήταν και το σημείο που ενθουσίασε τον πατήρ Ευέλθοντα και είπε ότι ενδιαφερόταν να επισκεφθεί τα κατεχόμενα σχολεία μαζί μας, συνοδευόμενος από την υπόλοιπη ομάδα του ΕΣΕ Αμοχώστου. Κάποια γεγονότα μέσα από τις επισκέψεις μας στα κατεχόμενα σχολεία μαζί με τον πατήρ Ευέλθοντα άφησαν το στίγμα τους και παραμένουν ζωντανά στη μνήμη μου, έτσι ώστε να λέω σήμερα ότι δεν ήταν τυχαία. Στην πρώτη επίσκεψη στις 14 Δεκεμβρίου και ενώ βρισκόμαστε καθοδόν στη Χερσόνησο της Καρπασίας, φτάσαμε στην Εκκλησία του Αγίου Θύρσου, στην Αγία Τριάδα και διαπιστώνουμε ότι γινόταν Θεία Λειτουργία με εφημέριον τον πατήρ Ζαχαρία, τον εγκλωβισμένον ιερέα Ριζοκαρπάσου. Ήταν η ημέρα της εορτής του Αγίου Θύρσου. Εκκλησιαστήκαμε, προσκυνήσαμε και αφού τελείωσε η Θεία Λειτουργία, συνεχίσαμε με πολλή συγκίνηση την πορεία μας προς το Ριζοκάρπασο. Φτάνουμε πρώτα στο γυμνάσιο και εκεί μας υποδέχεται συγκινητικά η διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του Λυκείου Ριζοκαρπάσου. Πάντοτε
με τη διακριτική παρακολούθηση των Τούρκων αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σε κάποια στιγμή ενημερώνω τον Πάτερ Επέλθονταν για τους συνοδούς μας και με χαμόγελο μου απαντά: «Ας τους ανθρώπους, Κώστα, να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας». Χτυπάει η διευθύντρια του κουδούνι και για, το λόγι, και για καλή τα παιδιά σε διάλειμμα και ενημερώνει τους μαθητές για την επίσκεψή μας. Επειδή τα τελευταία χρόνια επισκεπτόμαστε τα παιδιά κάθε Χριστούγεννα, μας γνώριζαν και πρέπει να πω ότι η ανταπόκριση αλλά και η ικανοποίηση των παιδιών ήταν μεγάλη, διότι σαν εθελοντές δεν προβάλλαμε καθιονδήποτε τρόπο αυτήν την επίσκεψη. Αυτό που έπρεπε να προσθέσω ήταν το γεγονός ότι μαζί μας συνόδευε και ένας ιερέας και έκαμα τις σχετικές συστάσεις. Δώσαμε στα παιδιά δώρα και γλυκά και έναν-έναν περνούσαν και ασπάζονταν το χέρι του Πάτερ. Στη συνέχεια και πριν αποχωρήσουμε, η διευθύντρια μας ενημερώνει ότι κάποια από τα παιδιά ήθελαν να μιλήσουν στον Πάτερ. Με νόημα κάλεσα τους συναδέλφους εθελοντές και απομακρυνθήκαμε διακριτικά και αφήσαμε τον Πάτερ μόνον του με τα παιδιά. Σε κάποια επικοινωνία που είχαμε τη διευθύντρια σε μεταγενέστερο στάδιο, μου είπαν ότι πολλά από τα παιδιά μετά τη συγκεκριμένη επίσκεψη άλλαξαν πάρα πολύ αναφορικά με τη συμπεριφορά τους. Ακολούθησε η επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου, όπου και εκεί ήταν συγκινητική λόγω της παρουσίας του πατρός. Την επόμενη χρονιά και πάλι πριν τα Χριστούγεννα διοργανώσαμε την επίσκεψή μας στα κατεχόμενα σχολεία και μας συνοδεύει και πάλι ο Πάτερ Επέλθοντας. Τα παιδιά είναι πολύ φιλόξενα και αστειεύουν τον Πάτερ, ο οποίος ανταποκρίνεται δεόντως και αστειεύει τα παιδιά με τον τρόπο του. Στην επίσκεψη αυτήν αποφασίσαμε και προτείνουμε στην διευθύντρια ότι θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε τα παιδιά σε κάποια από τις εκδρομές που διοργανώνουν στις ελεύθερες περιοχές. Μας προβλημάτιζε όμως το κόστος, γιατί η εκδρομή συνήθως γίνεται 2 με 3 ημέρες. Και λες και ο Πάτερ διάβασε τον προβληματισμό μας, προτείνει να αναλάβει μέρος των εξόδων για προσφορά γευμάτων και δείπνων στο κέντρο. Η ικανοποίησή μας πραγματικά ήταν μεγάλη. Γύρω στον Απρίλιο πραγματοποιείται η τριήμερη εκδρομή των παιδιών με συνοδεία καθηγητών και αναλαμβάνουμε σαν εθελοντές να διοργανώσουμε το πρόγραμμα με διάφορες επισκέψεις σε οργανώσεις και ιδρύματα της ελεύθερης αμοχώς του. Ο Πατήρ Επέλθοντας ευρίσκεται δίπλα μας και μας στηρίζει ποικιλοτρόπως. Μέσα από διάφορες συνομιλίες που είχα στη συνέχεια με τους καθηγητές των παιδιών, με ενημερώνουν ότι μιλούν πολύ συχνά και αναφέρονται για τον φίλο τους, τον Πάτερ. Ακόμα κάτι που πρέπει να πω είναι η συνεχής φιλοξενία που είχαμε σαν εσέα μοχός του από τον Πατήρ Επέλθοντα μέσα από το ίδρυμα του, το ΚΕΠΑ. Θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο φιλανθρωπικό έργο του ΚΕΠΑ, διότι όπως γνωρίζετε το ΚΕΠΑ είναι μέλος του εσέα μοχός του και επιτελεί έναν μεγάλο έργο στην περιοχή μας και γενικότερα στους συμπατριώτες μας. Καθημερινά, από το 1998, λειτουργεί το πρόγραμμα της κατήγων διανομής φαγητού και προσφέρει 12.000 μερίδες φαγητών το χρόνο με δικό του λεωφορείο. Επίσης, στους κρατούμενους των αστυνομικών σταθμών της περιοχής προσφέρει περίπου 3.000 μερίδες φαγητών το χρόνο. Το καλάθι αγάπης του ΚΕΠΑ προσφέρεται σε οικογένειες απόρων συνανθρώπων μας και περιέχει τα χρειώδη για μια οικογένεια. Κάθε χρόνο 1.300 καλάθια αγάπης δίνονται σε αυτούς που πραγματικά χρειάζονται σε όλη την ελευθερή αμόχος του. Λειτουργεί επίσης ταμείο υποτροφιό για άπορους φοιτητές της επαρχίας μας. Για τη χρονιά 2011 και 2012 δόθησαν 54 υποτροφίες και διάφορα βοηθήματα. Το ΚΕΠΑ στηρίζει έμπρακτα τον σύνδεσμο των φιλοφυλακισμένων Άγιος Ονίσιμος, ταυτόχρονα στηρίζει οικονομικά άπορες οικογένειες. Φιλοξενεί και καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα δυσκολής παιδιών με ειδικές ικανότητες φάρος ζωής, λειτουργεί ξενώνα για φιλοξενία ανθρώπων που είναι σε ανάγκη και τέλος λειτουργεί πρότυπη στέγη ηλικιωμένων με 20 άτομα προσωπικό. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα ευρίσκεται μαζί μας και μας ευλογεί. Πιστεύω όμως ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ένα απλό μνημόσυνο χρέος.
Η μεγαλύτερη προσφορά των εθελοντών και όλων εμάς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος μας με την οικονομική κρίση, είναι να συνεχίσουμε με ζήλο το θεάρεστο έργο που άφησε ο μακαριστός πατρίς Ευέρθον, ο μακαριστός πατέρας Ευέρθοντας Καραλάμπους, και αυτό θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο, αιωνία του ημνήμου. Θα ήθελα, πριν αφήσω το βήμα, να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας, την κυρία Νέβαν Γκίζαν και τον πατήρ Αυγουστίνο, τον Δήμο Αγίας Νάμπας για την παραχώρηση της αίθουσας, τον έντιμο κύριο Δήμαρχο, τους συνεργάτες εθελοντές συντελεστές της εκδήλωσης, τους φούρνους Γιούρον Μπέικερ, την πολιτιστική λειτουργό του Δήμου, την κυρία Μαρία Ντιτοφινή. Όμως, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια του μακαριστού πατρός Ευέλθοντος για το υλικό που μας παραχώρησε, καθώς και την εμπιστοσύνη να αναλάβουμε αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον φίλο Δημήτρη, ο οποίος ακούραστα τις τελευταίες μέρες προσπάθησε μαζί μας να οργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Καλούμε τον κύριο Αντώνη Τσόκο, Δήμαρχο Αγίας Νάπας, να μας απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό, σύντομο βέβαια. Πανιερότατε Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμφόστου, Πανιερότατε Μητροπολίτη Κυρινίας, σεβαστόν Ιερατείο, σεβαστή οικογένεια του Πάντα Ενεύθυντας, κυρία Αντρούλα, αγαπητή κυρία Αντρούλα, κύριε Βουλευτή, κύριοι εκπρόσωποι διαφόρων σωμάτων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που ο Δήμος Αγίας Νάπας φιλοξενεί αυτό το σημερινό δρόμενο. Πιστεύω ότι είναι μια ενέργεια η οποία τιμά το Συμβούλιο Εθελοντισμού και δείχνει το δρόμο που λέει ότι ξέρει ο κόσμος να εκτιμά διόντως πράξεις και ενέργειες οι οποίες δίνουν το στίγμα του εθελοντισμού και της προσφοράς. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, απλώς θέλω να εκφράσω την απεριόριστη μου εκτίμηση προς τον Πάντα Ευέρθοντας και την αγάπη μου για την οικογένειά του. Σας ευχαριστώ. Πανιερότατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας Αμοχώστου, κύριος Βασίλειος, θα μας απευθύνει το δικό του σύντομο χαιρετισμό προς το φιλολογικό μας μνημόσυνο. Δεν θα επαναλάβω τους χαιρετισμούς, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Αντρούλα και η οικογένεια του αείμνηστου, αγαπητού και σεβαστού πατρός Ευέρθοντος. Πέρα από αυτά που ανέπτυξε ο Πρόεδρος προλίγου όσον αφορά την προσωπικότητα του πατρός Ευέρθοντος, αλλά και σε αυτά που θα ακουστούν, εγώ θα ήθελα απλώς να τονίσω μόνο ένα πράγμα. Καταρχήν να συγχαρώ για την απόψινη οργάνωση αυτής της εκδήλωσης προς τιμή του αειμνήστου πατρός Ευέρθοντος και να ευχαριστήσω γιατί επιλέξατε να τιμήσετε με αυτή την εκδήλωση ένα κληρικό της Εκκλησίας. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω ότι για μας στην Εκκλησία ο πατήρ Ευέλθον, με όλο το έργο που έχει επιτελέσει, αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα, έστω και αν ο ίδιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον του Θεού, ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι ο
κληρικός και πώς πρέπει να εργάζεται μέσα στην Εκκλησία. Γνωρίζουμε ότι ήταν ακούραστος, δεν φιδόταν κόπου, δεν φιδόταν χρόνου και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να προσφέρει για να επιτελέσει το έργο του. Από οποιαδήποτε θέση βρισκόταν, ήταν πάντοτε έτοιμος, αλλά και πάντοτε οι προσπάθειές του είχαν επιτυχία. Γιατί ο ίδιος ήταν ειλικρινής απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στο Θεό, αλλά και ειλικρινής απέναντι στους συνανθρώπους του. Για μας, λοιπόν, γενικότερα μέσα στην Εκκλησία, ο πατήρ Ευέλθον θα συνεχίσει να αποτελεί ένα παράδειγμα που θα πρέπει να παραδειγματίζει πάντοτε τους κληρικούς μας το πώς πρέπει να γίνεται η προσφορά μας ως λειτουργών του Υψίστου για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας. Ο πατήρ Ευέλθον μπορεί να επαναλάβει το του Αποστόλου Παύλου, το έργον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, απόκειται με ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Και είμαι βέβαιος ότι ο Θεός τον έχει στεφανώσει. Αιωνία του η μνήμη. Συνεχίσουμε με το ποίημα «Πάτερ Ευέλθον» του Αντώνη Πυλά, Απαγγέλιο κύριος Βάσος Χριστοδούλου, αντιπρόεδρος του ΕΣΕΑ Μοχός. Σαν να έχει χτίσει από την αρχή το παραλίμνη με την αγάπη, την ευώδη προσευχή του. Καθώς τα χρόνια θα περνούν, όσοι διαβαίνουν από εδώ δεν θα μιλούν πια για παραλίμνη, μα για την κόμη που έζησε, που τελειώθη εν πόνο, εν αγάπη και έργης αγαθής, ο δούλος του Θεού, πατήρ Ευέλθον Χαραλάμπος. Συνεχίζουμε με ομιλία από την κυρία Ελλάδα Μπιτσιρή, γραμματέα ΕΣΕΑ Μοχός του, με θέμα «Πώς είδα τον πατέρα Ευέλθοντα μέσα από το ΕΣΕΑ Μοχός του». Οι άνθρωποι της αγάπης έχουν και τούτο το γνώρισμα. Δεν αποβλέπουν στο ατομικό το εγωκεντρικό συμφέρον, αλλά κοιτάζουν πώς να προσφέρουν στους άλλους. Και πολυμήχανη η αγάπη πάντα βρίσκει τρόπους και ευκαιρίες να εκδηλωθεί και με το άρωμά της να ευωδιάσει τη ζωή μας. Ο ανθρώπινος πόνος έχει αυξηθεί υπερβολικά, έχει γίνει αβάσταχτος. Σε κάθε στροφή της ζωής παραμονεύει ο πόνος και τα δάκρυα. Αρρώσκες, δυσκολίες, αντιξότητες, απογοητεύσεις, τόσεις. Πολλοί περιμένουν με αγωνία να δουν κάποιον να δένει τις πληγές τους, ένα χέρι να τους αγγίζει, να ακούσουν δύο λόγια παρηγοριάς, να βρεθούν δύο αυτιά πρόθυμα να φουγκραστούν το πρόβλημά τους. Μα αλίμονο, σήμερα ο κόσμος είναι βιαστικός. Τρέχει να προλάβει, να ανταποκριθεί στις κοινωνικές υποχρεώσεις. Έχει να ανταποδώσει επισκέψεις, να παραστεί σε εκδηλώσεις, να κουτσοβολέψει, να ασχοληθεί με τα κοινά, να λύσει διεθνείς και τοπικά προβλήματα. Πού καιρός για αυτούς που πονούν και υποφέρουν, ας μείνουν στο περιθώριο. Δανείζουμε αυτά τα όμορφα, αληθινά, τα γεμάτα ουσία λόγια από σκέψεις και γραφόμενα του ιδίου του Πατρός Ευέρχοντας, τα οποία αναφέρονται στο τελευταίο βιβλίο που εκδόθηκε προς τιμή του από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Ας μας προβληματίσουν όλους αυτά τα λόγια και ας κάνουμε όλοι μια αυτοκριτική για τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε.